Δυστυχώς δεν κατάλαβα τι μου είπατε. Δεν κατάλαβα απλά. Συγγνώμη. Δικαστές, επειδή έχω, δεχτεί σε, έχω πάει σε δικαστήρια δεκάδων ανθρώπων που έχουν χάσει τα λεφτά. Άρα, ναι. Θα κάνω μια διευκρίνηση. Εγώ για τον νόμο, όχι τίποτα άλλο, έτσι. Είναι άλλα τα ποινικά δικήματα, αλλά τα αστικά. Το βαρύ παράπτωμα άγγιζε αστικό δίκαιο. Αστικό δίκαιο είναι ακόμα και αν η σύμβασή σου προβλέπει να πηγαίνεις κάθε μέρα στο υποκατάστημά σου και δεν πας, αφού το λέει η σύμβασή σου και εσύ δεν το τηρήσεις, έχεις κάνει ένα αστικό παράπτωμα. Άρα μπορούσε η ασφαλιστική εταιρεία να επικαλεστεί αυτό και να μην δικαιώσει προμήθειες. Οι δικαστές κρίνουν με βάση τους νόμους. Ο νόμος του έδινε το δικαίωμα να τον πείσει η εταιρεία ότι δεν είναι αστικό παράπτωμα. Τώρα ο νόμος δεν μιλάει για αστικά παραπτώματα, μιλάει και πάλι για το 50% για τα ποινικά. Άρα αυτό δεν είναι μια διαφορά του νόμου. Νομίζω ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες εκεί που ήταν εστιάζεται στην επεξαίρεση. Την επεξαίρεση, μάλιστα, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, με την τελευταία απόφαση που βγήκε πριν από την εποχή, την οποία εγώ σαν συντονιστής προσπάθησα να κάνω τα μέγιστα διαφορά στην ποινική ασφαλιστική, η οποία ενώ δεν είχε το δικαίωμα έσπαση ως ασφαλιστικός σύμβουλος και αφορά τοπικούς συνεργάτες, τους οποίους με τις γνώσεις προσπαθήσαμε να αποκτήσουμε, επέπεσε στο σοβαρό αδίκημα εθνική για να προκειμένου να εισπράξει τα χρήματα με την αίθηση που άσκησε να πει το εξής παράδοξο με ομολογία της, δεν το έχω στο κινητό, θα σας το δώσω, ότι η πρακτική της εταιρείας ήταν να εισπράττουν όλα τα γραφεία τα χρήματα, αλλά δεν το έλεγε η σύμβαση και εμείς δεν κάναμε τίποτα. Φυσικά θα παλαβούν, γιατί έχουμε κερδίσει το κουτουβάκι με δικαστή, θα παλαβούν οι συνάδελφοι όσον αφορά αυτό. Όσον αφορά για τη δουλειά μου, εγώ θυμάμαι χρόνια από τα πρώτα που ακούω, είναι πάνω αισθάνομαι. Πάντως, με σεβασμό, αυτό δεν είναι ερώτηση. Δεν είναι ερώτηση αυτή. Έβαλες δύο θέματα, δώσε να απαντήσουν, γιατί αυτό δεν είναι ερώτηση. Είπες με έναν τρόπο περίπου απαξιωτικό και με ενόχλησε ότι είπα ότι θα γίνετε πλούσιοι. Δεν ξέρω σε ποιο σημείο της ομιλίας μου αναφέρεσαι. Επειδή φαντάζομαι έχει μαγνητοσκόπηση, δεν είπα αυτό. Είπα ότι το μέλλον της ασφαλιστικού κλάδου είναι πολύ καλό. Το επιτρέπεις, μίλησες όμως και αυτό δεν είναι ερώτηση. Δεν τελειώνεις, αυτό είναι τοποθέτηση. Και αυτό που είπες, νομίζω ήταν προσβλητικό. Είπα λοιπόν αυτό που το λέει και η εταιρεία σου, διαστόματος που είπες, ότι το μέλλον της ασφαλιστικής βιομηχανίας είναι εξαιρετικό, γιατί ουσιαστικά εξήγησα ότι η κοινωνία μας δέχεται. Έχεις αντίρρηση, δεν καταλάβω. Ωραία. Άρα πέσω και στην εταιρεία σου και την επικαλείσαι. Γιατί και η εταιρεία σου αυτό λέει και το λέει η ασφαλιστική αγορά. Δηλαδή, τι λέμε, ότι ευρωπαϊκά είναι δεδομένο ότι η ασφαλιστική βιομηχανία ανεβαίνει. Δεύτερον, βάζει ζήτημα ότι κακώς βάλαμε στον νόμο. Για να το καταλάβω, στην ερώτηση. Βάλαμε στον νόμο ότι επειδή πάμε στην εταιρεία, στην σε άλλου και είναι γνωστό. Κακώς βάλαμε στον νόμο, δηλαδή, ότι πρέπει να παίρνει 3 χρόνια την αποζημίωσή του. Την ερώτηση θέλω να καταλάβω. Για να μπορώ να απαντήσω. Σα είπα το εξή, ότι για μένα ήταν μόνο η υποψία. Όχι, κάνει λάθο. Κάνει λάθο. Αν διάβαζε site και αν διάβαζε. Μου επιτρέπει. Υπάρχουν δεκάδε εταιρείε, με αναγκάζει να πω, και έχουμε βγει δημόσια και έχουμε πει που έδιωξε από το Edges κυρίω ασφαλιστέ χωρί καμία αποζημίωση. Δεν υπάρχει site που θα γραφτεί. Άρα ήταν πολύ καλό και χαιρετήθηκε από όλη την αγορά. Δέχομαι όμως ότι υπάρχει και ένας άνθρωπος που λέει δεν ήταν τίποτα τρομερό. Άμα το βγάλουμε τότε, να πάμε να ζητήσουμε να βγει. Δεν εστιάζουμε σε τίποτα. Αναλύσαμε ένα νόμο, Δημήτρη παρακαλώ, αναλύσαμε ένα νόμο και ένα σημείο ότι είναι αυτό που είναι πολύ θετικό. Αν είναι αρνητικό, να ζητήσουμε να βγει. Είναι πολύ θετικό. Άρα δεν κατάλαβα την ερώτηση. Άρα γιατί εσύ ήσουν να μείνουμε στην πρώτη για να μιλήσω κι άλλοι. Ότι η αγορά θα μεγαλώσει, θες να πω να μικρύνει, θα μικρύνει η αγορά. Θες να αναφέρω ότι θα μικρύνει η αγορά, ότι είναι χειρότερη. Εντάξει. Άρα η δική μου άποψη λοιπόν για να συγχωρήσουμε είναι ότι η αγορά μας έχει μέλλον. Η άποψη κυρίου Τζίκα, αν θυμάμαι καλά, είναι ότι η αγορά μας δεν έχει μέλλον. Εντάξει. Σεβαστό, ας δούμε άλλη ερώτηση. Είπαμε σε κάποιο σημείο ότι αν καταγγείλει η ασφαλιστική εταιρεία τη σύμβαση, δικαιούμαστε για 3 χρόνια τις προμηθείες. Αν παραμείνει το ίδιο το συμβόλαιο, η ίδια κάλυψη, μπορεί η ασφαλιστική εταιρεία να προσθέσει κάποιον γελίο όρο, να πούμε έτσι, και να πει ότι είναι καινούργια σύμβαση και να. Αν παραμένει η ίδια ουσιώδης κάλυψη, δεν αλλάζει ουσιωδώς η κάλυψη. Γι' αυτό έχει τη λέξη ουσιωδώς.
Δηλαδή δεν μπορεί να βάλει κάποιο μικρό όρο της κάτι. Αν βάλει μια πρωτοβάθμια σε ένα δευτεροβάθμια, δεν αλλάζει ουσιοδός η κάλυψη και δικαίωσε προμήθειας. Okay. Πριν δεν υπήρχε περίπτωση να τις πάρεις στο κατά διάνοια. Ούτε καν ήξερες ότι έγινε αυτή η αλλαγή. Okay. Και μια άλλη δεύτερη ερώτηση είπαμε ότι... Αυτό επιτρέψτε μου για να το τονίσω. Διάβασα με προσοχή πόσο αναλυτικά μπορούσε αυτό τον όρο, γιατί οι μάχες ήταν σε 4 επίπεδα. Η υποχρέωση των ασφαλιστικών εταιριών να ενημερώνουν έναν άνθρωπο που του έχουν καταγγείλει τη σύμβαση δεν υπήρχε ποτέ. Αυτή τη στιγμή έρχεται ένας νόμος και υποχρεώνει μια εταιρεία που δεν έχει συμβατική σχέση με έναν άνθρωπο να του δίνει report. Επίσης ο νόμος λέει, και το λέω ειλικρινά γιατί εγώ ξέρω όλους αυτούς τους ανθρώπους που έχουν βάσει αυτά τα λεφτά, ότι όποιος χάνει λεφτά πρέπει πια να αποδείξει η εταιρεία. Ξέρετε ότι δεν μπορούσαν ποτέ να αποδείξουν τα λεφτά που χάσανε. Σας το λέω συγγνώμη και με μια μικρή συγκίνηση, αν μου επιτρέπετε, διότι οι περισσότεροι άνθρωποι που χάσαν αυτά τα λεφτά είναι άνθρωποι των 20, 30, 40 χιλιάδων εισοδήματα. Δεν ήταν οι άνθρωποι του ενός εκατομμυρίου. Αυτούς δεν τους πειράζει ποτέ κανένας. Αυτούς τους ανθρώπους πήγαμε να προστατεύσουμε και φανταστείτε ότι στη Βουλή, την τελευταία στιγμή, συγγνώμη πρόεδρε, θα το πω, η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών έφερε μία γραμμή που έκανε τα πάντα να περάσει. Ξέρετε τι έλεγε η γραμμή. Τα παραπάνω δεν ισχύουν για τον όρο της αποκλειστικότητας. Ξέρετε τι θα γινόταν με αυτή τη γραμμή. Όποτε ήθελε θα έλεγε, σας έπιασα να πουλάτε άλλη εταιρεία στο αποκλειστικό δίκτυο, χωρίς να χρειάζεται να το αποδείξει, και θα άλλαζε μόνο αυτή τη γραμμή. Και δεν θα ίσχυε όλος αυτός ο αγώνας μας. Και κινητοποιούσαμε ένα βράδυ, ξενυχτάγαμε με τον πρόεδρο να βρούμε όποιο βουλευτή υπήρχε και δεν υπήρχε, για να μην περάσει απέναντι σε ένα λόμπι ασφαλιστικών εταιριών. Μην νομίζετε ότι είναι ένα απλό λόμπι το λόμπι των ασφαλιστικών εταιριών τόσα χρόνια. Και δεν πέρασε. Και μια άλλη ερώτηση. Κάποιος που συνταξιοδοτήθηκε, είπαμε για 3 χρόνια συνεχίζει να παίρνει. Αν αυτά τα συμβόλαια εξυπηρετούνται από άλλον ασφαλιστή, αυτός παίρνει και εκείνους προμήθειες. Πολύ σωστή ερώτηση, βοηθάει να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Είναι άλλο το εμπορικό δικαίωμα που προκύπτει από μια ασφαλιστική σύμβαση, άλλο η εκπροσώπηση της ασφαλιστικής σύμβασης. Από τη στιγμή που εγώ έχω συνταξιοδοτηθεί και δεν είμαι διαμεσολαβητής, δεν μπορώ να μιλάω για λογαριασμό της εταιρείας για αυτή τη σύμβαση. Άρα κάποιος άλλος θα το εξυπηρετεί. Όμως το εμπορικό δικαίωμα είναι δικό μου και ο άλλος που τον εξυπηρετεί, όταν τελειώσει το δικό μου εμπορικό δικαίωμα σε 3 χρόνια, θα το πάρει από τότε και μετά. Α, δηλαδή εξυπηρετεί χωρίς προμήθειες. Αν θέλει, όποιος θέλει και δεχτεί να το κάνει. Κάτι θα του δώσει η εταιρεία, φαντάζεσαι. Γιατί για να τα πάρει ο προηγούμενος, κάποιος πρέπει να. Με το γράμμα του νόμου και πριν να επιτρεπόταν στη συνεργασία του Μεσίτη, δηλαδή θυμίζω ότι όσοι έχουμε δώσει εξετάσεις, λέει Μεσίτη εκπροσωπεί τον πελάτη. Πράκτορα εκπροσωπεί την εταιρεία. Πρακτικά το κάναμε όλοι. Μάλιστα, σας λέω χιούμορ και εγώ ήμουν Μεσίτη και είμαι πράκτορα. Γιατί δεν θα μπορούσε να συγχυστεί αυτή τη συνεργασία. Υπάρχει ένα θέμα και το είπα και στην ομιλία μου. Που πρέπει να λυθεί νομοθετικά, γιατί εσύ κάνεις τη σύσταση ουσιαστικά πλέον στο Μεσίτη, αυτός μιλάει με τον πελάτη, αλλά η αμοιβή σου με το υπάρχον καθεστώς μπαίνει στο ΦΠΑ του 24%. Αυτό συζητάμε να λύσουμε με παροχή. Και ζητάμε αυτό να αλλάξει και να είναι η σύσταση να πληρώνεται ως αμοιβή, άρα να μην υπησέρχεται στη διαδικασία του ΦΠΑ, γιατί εμείς δεν έχουμε ΦΠΑ. Και είναι ένα θέμα που μέλει να λυθεί. Συνεργαζόμαστε τόσο με τον κύριο Αυλονή, τον Γενικό Γραμματέα, που προσφάτως τον είδα και. Με το ΣΕΜΑ για να βρούμε λύση σε αυτό το ζήτημα. Το άλλο είναι σαν αυτό που έγραφα στην αρχή. Πάντα απογορευόταν. Απλά τώρα ήρθε διαδικαστικά να πει ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί. Όμως η συνεργασία πράκτορα με ΣΥΤΗ σίγουρα θα συνεχιστεί και μένει αυτό το ζήτημα που είναι ένα θέμα που πρέπει να βρει λύση του. Να την βρει τη λύση του. Μάλιστα. Δεν απαγορεύτηκε δηλαδή τώρα. Ποτέ δεν απαγορεύεται. Απλά τώρα έτσι όπως είναι δεν θα συμφέρει να την κάνει. Γιατί αν έχει 24% ΦΠΑ, η προμήθεια που παίρνει συνήθω μεγάλε δουλειέ είναι πολύ μικρότερη. Πρέπει να λυθεί αυτό και νομίζω ότι θα λυθεί στο άμεσο μέλλον. Γνώμαστε σύμφωνα με την εταιρεία. Πώς μπορούμε εμείς να κατοχυρωθούμε αν πρέπει να κάνουμε και δικό μας έντυπο για τον πελάτη. Στην εταιρεία πρέπει να τα στέλνουμε. Καταρχήν, να ξεκινήσω από το δεύτερο. Η κανονιστική συμμόρφωση κάθε επαγγελματία και απαιτήσει του νόμου, δηλαδή αυτό πρέπει να κάνουμε, είναι δικό μας θέμα. Θα μπορούσε ενδεχομένως μια εταιρεία, αν την εκπροσωπούμε, να πει, να λέει στη σύμβασή της ότι δειγματοληπτικά θα μπορούσε να βλέπει αν εσείς κάνετε τον νόμο. Εντάξει, αυτό θα μπορούσε να σου το λέει και να κρατάει αυτό το δικαίωμα, αλλά δεν ασχολούνται νομίζω οι εταιρείες τόσο με αυτό. Στην πράξη όμως πρέπει να βρείτε έναν τρόπο να μπορείτε να αποδείξετε τα δικά σας έντυπα των εταιρεών, όποιο έντυπο έχετε, ότι το δώσατε στον πελάτη. Πρέπει να μπορείτε να έχετε μια υπογραφή. Δηλαδή, σας λέω, ένας απλός κλασικός τρόπος είναι να έχετε ένα χαρτί και να το υπογράψετε, να το πάρετε το αντίγραφό του. Δικό σας, ναι. Να το στείλετε με ένα email ηλεκτρονικά και να έχετε μια επιβεβαίωση ακόμα καλύτερα ότι το παραλάβατε. Έτσι. Κάπως αυτή την ενημέρωση που σας εξήγησε ότι κάνετε, να μπορείτε, είναι το παράδειγμα της απόδειξης νομιμότητας που σας είπα στην αρχή, στο τέλος τώρα. Να μπορείτε, αν κληθείτε μετά από ένα-δύο χρόνια σε έναν πελάτη κακόπιστο, να πείτε ότι μα καταρχήν αν το δείξετε στον πελάτη και ο ίδιος θα σταματήσει τη διαδικασία. Δεν πάει να σε καταγγείλει πουθενά έτσι. Μόλις του θυμίσετε, μα σου τάπα, δεν θυμάσαι να υπογραφήσουν. Άρα πρέπει κάπως να το κάνετε. Άρα πόσο καιρό πρέπει να γίνεται διατήρηση αυτών των εντύπων. Άμα η ασφαλιστική σύμβαση διαρκεί 20 χρόνια,
20 χρόνια. Οποιαδήποτε στιγμή μπορεί ο πελάτης να πει ότι κάτι δεν του είπατε στην αρχή της σύμβασης. Το λέω κάθε υπερβολή για να πω ότι δεν υπάρχει όριο. Είναι, να σας πω κάτι, δεν είναι τυχή να έχετε πελάτη 10 χρόνια. Σας τα λέω γιατί τα ζούμε στην αγορά και εγώ με πολλά χρόνια. Και να έρθει ένας πελάτης από 10 χρόνια να σου πει, μου το έχεις πει έτσι ακριβώς τότε. Ε? Ό,τι μπορεί λοιπόν να έχεις, καλό είναι να το έχεις. Ηλεκτρονικά πια νομίζω. Απαγορεύεται γιατί είναι... Μόνο όταν γίνει αλλαγή των όρων, όχι ανανέωση. Αλλαγή των όρων, δηλαδή άλλαξε η σύμβαση. Προστέθηκε κάτι, αφαιρέθηκε. Αυτό δεν εγγύπτει στα προσωπικά δεδομένα, ότι κρατάς τα προσωπικά του δεδομένα, εκεί δεν υπάρχει κάποιο. Στα προσωπικά του δεδομένα, να σας πω ότι όλοι μας, από την στιγμή που είμαστε όλοι πράκτορες εδώ, είμαστε καταρχήν δεδομένα ο εκτελών την επεξεργασία. Γιατί έχουμε γίνει ειδικοί και στα προσωπικά δεδομένα με τον πρόεδρο. Άρα λειτουργείτε και παίρνετε την εξοδότηση για λογαριασμό της ασφαλιστικής εταιρείας και αφού έχετε τα στοιχεία αυτά που θέλει η ασφαλιστική εταιρεία, τα έχετε νομίμως με τις εξοδοτήσεις που έχει δώσει ο πελάτης στην αίτηση ασφάλισης. Τώρα, αν θέλατε να τα έχετε και. Να έχετε και επιπλέον στοιχεία για να κάνετε και άλλες μελέτες κτλ. Εκεί είναι καλό να έχετε και μια έξτρα συγκατάθεση. Αλλά αυτό είναι άλλο θέμα του GDPR, μην μπούμε στη λεπτομέρεια. Αλλά από αυτό κατοχυρώνεστε. GDPR, πάντως, παρεμπιπτόντως, επειδή το έχω ακούσει και σε άλλες συγκεντρώσεις, λέει πόσες φορές μπορώ να πάρω τον πελάτη μου, απεριόριστες. Τον πελάτη σου. Μπορώ να τον πάρω, γιατί πρέπει να. Βεβαίως μπορώ. Είναι πελάτη σου. Απεριόριστες. Και προσωπικά δεδομένα θα έχεις πάντα του πελάτη σου. Είναι δεδομένο. Το ότι δεν πρέπει να φεύγουν από σένα είναι το ζήτημα. Και για να χαλαρώσω λίγο την κουβέντα, ρώτησε ένας μια φορά το Σφακιανάκη σε μια εκδήλωση. Αν λέει, τα έχω όλα σε ένα τσιπάκι, λέει, και το χάσω στον δρόμο, τι θα πάθω. Και του λέει, Σφακιανάκη, θα πας φυλακή. Δηλαδή, μιλάμε, άμα το χάσει και πέσει στον δρόμο, δηλαδή, και μπορεί κάποιος να τα αντιγράψει. Ο δικαστής, είτε μιλάμε για την IDD, είτε μιλάμε για την GDPR, βλέπει το δόλο. Δεν θα τιμωρήσει κάποιον ο οποίος έγινε κατά λάθος. Δικαστής είναι. Σε ένα δικαστήριο πας. Το δόλο χτυπάει και στα δύο, και όχι την αφέλεια ή το λάθος. Κάποια άλλη ερώτηση. Επί παντός επιστητού, σιγά σιγά. Λίγο στο επιμελητήριο και το επιμελητήριο λίγο. Άρχισε που είχε ανοιχτό νομικό θέμα, ενώ σε δικαστήρια, και του είπε και ο δικηγόρος ότι μπορεί να πούνε ως επιχείρημα ότι να βλέπεις ο νομοθέτης πια άλλαξε τον νόμο, αλλά κάποιο λόγο έχει που τον άλλαξε και να το αξιολογήσει. Αλλά μόνο επιχείρημα μπορεί να είναι. Ο νόμος ισχύει από αυτό που θα. Από τη λύση σήμερα που θα γίνει από 18 Δεκεμβρίου και μετά δεν μπορούσε να έχει αναδρομική ισχύ. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα το επικαλεστεί όμως. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είμαι πάλι στο επιμελητηρίο. Ήθελα λίγο να κάνω μια μικρή ερώτηση πάνω στο αν έχει αλλάξει κάτι σε αυτό πάνω στο νόμο, μια διευκρινιστική. Ασφαλιστικός σύμβουλος που αρκετά χρόνια είναι ασφαλιστικός σύμβουλος και τώρα έχει γίνει πράκτορας. Μπορεί να προσθέσει και την άδεια του συντονιστή ασφαλιστικών πρακτόρων χωρίς να κάνει επιπλέον εξετάσεις. Αυτό ήταν ένα από τα θέματα που ήταν μέσα στη δουλειά που ανέφερε ο Πρόεδρος και που κάναμε τη συγκεκριμένη διαδικασία. Η δικιά μας ερμηνεία και έχει νομική βάση ερμηνεία μας μέσα στον νόμο είναι ξεκάθαρη. Είναι ναι. Η κεντρική ένωση το υιοθέτησε με την πρωτοβουλία που πήραμε από την Αθήνα. Κάναμε τα ερωτήματα στην Τράπεζα της Ελλάδος. Είπαμε εμείς έτσι το ερμηνεύουμε. Διαφωνείτε. Δεν διαφώνησε ποτέ παρά τις ραντεβού μας. Αλλά αφού δεν διαφώνησε. Νομίζω ποτέ, δεν απάντησε κιόλας έτσι. Ναι, αλλά όπως είπε ο Πρόεδρος, το κάναμε λίγο πιο έξυπνα τη δεύτερη φορά. Την πρώτη φορά πήγαμε πιο ήπια, μετά πήγαμε πιο κι εμείς. Και είπαμε, αυτή είναι η ερμηνεία μας. Αν διαφωνείτε, ενημερώστε μας. Δεν διαφώνησε, άρα. Ευχαριστώ πολύ. Άρα συμφώνησε. Ευχαριστώ πολύ. Κάποια άλλη ερώτηση. Ναι, παρακαλώ. Ναι, Βασιλιάδης λέγομαι. Έχω ακούσει με μεγάλη προσοχή ότι έχετε σχολιάσει και θα ήθελα λίγο να τοποθετηθώ λίγο στον προβληματισμό του χώρου μας. Δεν έχουμε αναφέρει καθόλου για κανάλι διανομής. Επειδή η δουλειά μας βάλατε πάρα πολύ, θα ήθελα λίγο να σχολιάσουμε και το φαινόμενο που πάρα πολλά κανάλια διανομής είναι στο παιχνίδι. Το τελευταίο με την Cosmote Insurance, Anytime, τράπεζες, που η δουλειά μας βάλετε καθημερινά. Επειδή βλέπω ότι δεν τα θίγετε καθόλου τα θέματα αυτά, που είναι πάρα πολύ σοβαρά, εγώ βάζω ένα προβληματισμό στη δουλειά μας. Αυτό θέλω να πω, γιατί είναι μεγάλος και έντονος ο προβληματισμός και έχουμε πάρα πολλά φαινόμενα που πάρα πολλοί άνθρωποι αναγκάζονται να σταματήσουν τη δουλειά τους και να δουλέψουν μαύρα, που λέμε. Λοιπόν, θα ήθελα λίγο να το σχολιάσουμε αν υπάρχει χρόνος. Ναι, δεν το ακούσαμε. Ορίστε. Αυτό δεν το ακούσαμε. Ναι. Επειδή ξέρουμε όλοι όμως ότι πάρα πολλοί άνθρωποι από ανάγκη. Καμιά φορά ο λαϊκισμός βλάπτει, εγώ δεν το άκουσα αυτό. Δηλαδή, εκφράζοντας την επιχειρηματικότητα, άκουσα με λίγο που είπες. Δεν μπορώ να δεχτώ σε ένα δημόσιο χώρο ότι λέει ένας συναδελφός μου και τώρα κάποιοι δουλεύουν μαύρα. Δεν το δέχομαι. Υπάρχει όμως. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Και κλέφτες υπάρχουν.
Κάθε μέρα κλέβει κάποιος στη χώρα μας. Η τράπεζα, αλλά στον κλάδο μας να αποδεχτούμε ότι κάποιος έχει δυσκολίες και τώρα κάνει μαύρη εργασία, προσβάλλει όλους αυτούς που είναι νόμιμοι. Δεν το αναφέρω με την έννοια αυτό που κάνει από ανάγκη, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν να συνεχίσουν τη δουλειά. Και αυτός που κλέβει από ανάγκη κλέβει. Και αυτός που κλέβει από ανάγκη κλέβει, αλλά κλέβει. Εντάξει, δεν το ζητούμε αυτό. Εγώ να πω λίγο, αν μπορούμε κάτι καταρχήν για να βάλω λίγο τη νομική βάση σε κάποια πράγματα. Είπατε κανάλια διανομής. Και είπατε μέσα ίντερνετ κτλ. Διάφορα που υπάρχουν. Δεν βαλόμαστε εμείς από αυτό το πράγμα. Θα το πούμε αυτό μετά με χαρά να το συζητήσουμε. Θα το δούμε και ο πρόεδρος, επειδή έχουμε κάνει πολλά, θα έχει να πει πολλά. Εγώ να εξηγήσω λίγο κάτι για το πώς επικοινωνούμε, ενώ τι ορίζουμε τι. Τα κανάλια διανομής είναι συγκεκριμένα. Η direct policy των ασφαλιστικών εταιριών που εποπτεύεται πια από 18 Δεκεμβρίου με τους ίδιους κανόνες ακριβώς που είναι όλοι μας. Η ασφαλιστική διαμεσολάβηση που είμαστε εμείς και η δευτερεύουσα περιέγραψα. Όταν λέμε ίντερνετ, ας πούμε, ίντερνετ πουλάει ένας ασφαλιστικός διαμεσολαβητής. Δεν είναι άλλο κανάλι δύναμης. Άρα, μήπως να αρχίσουμε να τα βάζουμε σε μια βάση συγκεκριμένη. Ποιος πουλάει? Ασφαλιστική εταιρεία απευθείας. Λέει, πάρτε τηλέφωνο εδώ να πουλήσετε. Τι θέλαμε? Πανευρωπαϊκά. Ίδιες υποχρεώσεις. Τι ισχύει από τις 18 Δεκεμβρίου? Ίδιες αν κάνει κάτι λάθος, όπως εγώ έπρεπε να κάνω 10 πράγματα, πρέπει να τα κάνει και αυτός. Ποιο άλλο κανάλι διανομής υπάρχει? Λέτε τράπεζα. Η τράπεζα πια εντάσσεται στη διαμεσολάβηση πλήρως στην έννοια του πρακτορείου, σαν ένα πράκτορα. Τι υποχρεώσεις έχει? Ακριβώς ίδιες. Μισό λεπτάκι, μετά από ό,τι θέλω. Ακριβώς ίδιες. Μάλιστα, τι βάλαμε στην εθνική νομοθεσία, επειδή είναι πολλές λεπτομέρειες που δεν τις είπα. Ο τραπεζικός υπάλληλος οφείλει να έχει, και αυτό είναι εθνική νομοθεσία, καρτελάκι μπροστά του για να αποδεικνύεται ότι είναι πιστοποιημένος. Τι κάνουμε με την ΚΕΗ επίσης? Θα μπαίνει στο ΕΣΥΠ, γιατί ξέρετε αυτά πολεμούνται με πράξεις, όχι απλά με. Θα μπαίνει στο ΕΣΥΠ. Και θα είναι έτοιμο, πιστεύουμε, σε λίγο καιρό, γιατί θέλει μια φοβερή μηχανογραφική υποστήριξη. Και θα μάθουμε τον καταναλωτή ότι μπορεί να πάει να δει το όνομα του υπαλλήλου, όχι μόνο την ΑΛΦΑ, συγγνώμη, την όποια τράπεζα. Το όνομα του υπαλλήλου, αν είναι πιστοποιημένος. Γιατί μπορούμε να απαιτήσουμε να είναι πιστοποιημένος? Άμα είναι πιστοποιημένος ο άνθρωπος, είναι δικαίωμά του να πουλάνε. Έτσι. Άλλο να κάνουν αθέμητες πρακτικές, εκεί φαντάζομαι και ο πρόεδρος θα πει πολλά που έχουμε κάνει. Άρα, συγκεκριμένα είναι τα δίκτυα διανομής, είναι αυτά που είπαμε, δεν είναι πολλά. Τα άλλα είναι μέσα προώθησης, μπορούμε να τα κάνουμε κι εμείς οι ίδιοι. Οι νόμοι είναι ίδιοι πια. Και πρέπει όλοι να πολεμάμε κάθε αθέμητη πρακτική, προφανώς. Ναι. Ο Τόκης, που είναι από το Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, το επαγγελματικό, τον ευχαριστούμε. Λοιπόν, αυτό που είπατε νομίζω ότι δεν είναι έτσι. Η σημερινή συνάντηση είναι ITD. Είπατε για τα κανάλια. Δεν υπάρχει κανάλι. Είναι σωστό να περιμένεις και θα τον πάρεις το λόγο όσο θέλεις. Θα απαντήσω όμως και θα τον πάρεις. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα που δεν το λάβαμε υπόψη μας. Αν θυμάμαι καλά, όταν η Κοσμοτέ βγήκε, την πρώτη ανακοίνωση του την έβγαλα προσωπικά. Και μάλιστα, αν θυμάστε, έγινε μεγάλος ντόρος, έγινε φασαρία, κάποια site υποστηρίξανε. Άρα λοιπόν και ανακοίνωση για την Κοσμοτέ βγάλαμε εναντίον και εναντίον της Anytime στο παρελθόν, προσωπικά σας λέω, ίδιος και το επιμελητήριο. Και εναντίον των τραπεζών, να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Ήταν πολύ ωραίο, ξαναπήγε στο γράφημα αυτό πίσω με τις κολόνες. Δεν θα σας πω, συνάδελφοι, εγώ αυτό που περιμένει κάποιος να ακούσει μια συζήτηση που ο κλάδος μας ταλαιπωρήθηκε από έναν υπέρμετρο λαϊκισμό χωρίς ουσία. Και όταν είπα τα τελευταία χρόνια, φέρε μου ουσία, είναι όπως σωστά είπε ο Δημήτρης, αντιμετωπίζει κάποιο πράγμα που υπάρχει στην πράξη. Ούτε το bank insurance είναι παράνομο, ούτε το ίντερνετ είναι παράνομο. Δεν ξέρω τι σας λένε, δηλαδή, τι πρέπει να πούμε, γι' αυτό κάνουμε δημόσιο διάλογο. Bank insurance υπάρχει πολύ από μένα. Εγώ με 30 χρόνια υπάρχει πριν από μένα το bank insurance. Τι καταπολεμήσαμε στο bank insurance, και θυμίζω ότι η μεγαλύτερη κινητοποίηση όλων των εποχών έγινε πριν από 2 χρόνια που ήταν σε 25 πόλεις. Δεν ξαναγίνει αυτό ποτέ. Βγήκαμε γράμματα, βάλαμε νομικούς συμβούλους. Τι είπαμε λοιπόν? Δεν είμαστε εναντίον του bank insurance. Είμαστε εναντίον του εκβιασμού που ασκούν οι τράπεζες και των αθέμητων πρακτικών για να πάρουν τον πελάτη. Πώς το είπαμε? Και βγήκαμε δημόσια και μάλιστα προσωπικά, όπως ξέρουν κάποιοι, με πήρε η Ένωση Ελληνικών Τραπεζών και με απείλησε, με μήνυσε και είπα ευχαρίστως. Γιατί το είπα όπως σας το λέω τώρα. Για αθέμητες πρακτικές με εκβιασμού στον πελάτη, ότι αν δεν πάρει το συμβόλαιο από εμάς, δεν θα δώσει το δάνειο, δεν θα δώσει το μπλοκ επιταγών. Από εκεί και πέρα, το επόμενο μέτρο είναι να κάψουμε την τράπεζα. Μέχρι εκεί το κάναμε. Δηλαδή, βγήκαμε, διαμαρτυρηθήκαμε, συνεχίζουμε και λέμε σε όλη την Ελλάδα, που είναι δύσκολο. Έχεις να μου δώσεις έναν πελάτη, όχι ασφαλιστή, ο οποίος αν εκβιάστηκε από την τράπεζα με το ονοματάκι του, θα αναλάβουμε, είπαμε δημοσίως, τα νομικά έξοδα για να πάει. Δύο βρεθήκαν και τους δύο τους στηρίξαμε να πάνε. Τα υπόλοιπα, μα λες, πρόεδρε, συμβαίνει. Πολύ ωραία. Το τι συμβαίνει δεν λέει τίποτα. Πρέπει να τα αποδείξουμε. Όποιος λοιπόν εκβιάζεται από την τράπεζα, πάμε. Πάντως σου λέω δημόσια ότι έχουμε όλοι δίκιο. Δηλαδή η τράπεζα ασχεί αθέμητες πρακτικές, είναι το χειρότερο δίκτυο από όλα. Γι' αυτό και με την ITD, αν παρακολούθησες τον εξαιρετικό συνάδελφο τον Δημήτρη, που είπε τώρα τον αναγκάζουμε να έχει σύνδεση με υποδέσμε εμάς. Μένει να το τηρήσει.
Έχει τις ίδιες προϋποθέσεις με σένα. Ό,τι πρέπει να κάνεις εσύ, πρέπει να κάνει και ο υπάλληλος. Ιντερνετικά δίκτυα. Η διαφορά του ιντερνετικού δικτύου είναι ότι πέρα από ότι είναι νόμιμο, και θα πω μετά ναι, δεν πάει κανείς να εκβιάζει. Μπαίνει μόνος του στο κομπιούτερ και γράφει και παίρνει την ασφάλεια. Τι καταγγέλνουμε στα ιντερνετικά δίκτυα? Επίσης αθέμητες πρακτικές. Είσαι αυτό που θες να ακούσει, αλλά παρακαλώ να μην λέμε εταιρείες. Βεβαίως καταγγείλαμε δημόσιο ότι μια εταιρεία δεν μπορεί να έχει δύο πολιτικές και στη, ως ό,τι αφορά το ιντερνετικό να λέει, ας πούμε, 100 ευρώ το συμβόλαιο στην Αθήνα και όταν πολιτεί με το δημόσιο συλλαβητή 180, αλλά παρόλα αυτά είναι αθέμητο, αλλά δεν είναι, είναι έννομο. Δυστυχώς. Είναι αθέμητη πρακτική. Άρα το μεν ίντερνετ το αντιμετωπίζει γιατί ουσιαστικά ο πελάτης δεν εκβιάζεται, πάει και κατηγορούμε την αθέμητη πρακτική της εταιρείας. Και για την εταιρεία να σου πω, ιντερνετικά είναι σήμερα το 80% των εταιριών. Ποιος κρύβεται, λέει, δεν υπάρχει εταιρεία που είναι. Άρα κατηγορείς την αθέμητη πρακτική της εταιρείας που το κάνει. Για να μην κάνουμε λαϊκισμό, θα συνεχιστεί. Υπάρχει σε όλη την Ευρώπη. Τι θα πούμε στην Ελλάδα, απογορεύεται, είμαστε ευρωπαϊκή χώρα. Και δεν υπάρχει μπακασουρά. Καταγγέλνει αθέμητη πρακτική. Αθέμητη πρακτική, για να μιλάμε σωστά, είναι και αυτό που βγάζει ένα χαρτάκι, πετάει στον δρόμο και λέει ασφάλιστρα με 60 ευρώ. Και όταν πάει να πελάσει, λέει έκανα λάθος 80. Και αυτό αθέμητη πρακτική είναι. Κάθε αθέμητη πρακτική είναι, πρέπει να την πολεμάσει και όταν ισχυροποιείται το όπλο που σου έδωσαν η Σύρο και τα επιμελητήρια και λέω τα επιμελητήρια που πήραν το ελληνικό κόστος είναι φέρε μου υπόθεση και το πάμε στον εισαγγελέα. Αν δεν έχω υπόθεση, αν δεν έχουμε υπόθεση, είναι κάτι που το ξέρουμε όλοι. Σωστά, το ξέρουμε. Και λοιπόν, και όλοι ξέρουμε ποιοι είναι οι μαύροι κωδικοί. Αλλά κανείς δεν καταγγέλει ένα μαύρο κωδικό. Πρέπει να μιλάμε σωστά, αν θέλουμε να έχουμε σοβαρό παρόν και μέλλον ως Ευρωπαίοι ασφαλιστές, που σημαίνει αυτό που λέω, το αποδεικνύω. Γιατί δεν Κοσμοτέ, αν κατάλαβες καλά, δημοσίως είπα ότι είναι νόμιμο αλλά όχι ηθικό, γιατί έκανε και κάτι πιο έξυπνο από αυτό. Να σου πω. Όταν εσύ υπέγραφες τη σύμβαση με την Κοσμοτέ και έλεγες θέλω ένα τηλέφωνο, υπέγραψε από κάτω ότι έχει το δικαίωμα να με ενοχλήσει, άρα είχε προλάβει στο GDPR να κερδοπουλήσει ασφαλιστικά προϊόντα. Τι να τις κάνουμε? Ξέρεις κανέναν που να μην το έχει γράψει, να του πούμε έλα εδώ να πάμε στον εισαγγελέα? Φέρτε να το πάμε. Τι δικό μετέχει στον εισαγγελέα? Προσπαθώ να πω ότι είναι ωραίο πράγμα να σας πει κάποιος κάτι που είναι έβυχο στα αυτιά, αλλά η πραγματικότητα είναι δύσκολη, κουραστική. Και σας λέω μόνο για την ITD, χρειάστηκαν πάνω από 10 συναντήσεις με την Τράπεζα Ελλάδος, με τα Υπουργεία για να καταφέρουμε αυτό που ακούσατε. Δεν είναι εύκολη μάχη. Δύσκολη. Δεν είμαστε μόνοι μας σε αυτό το παιχνίδι. Οι εταιρείες θέλουν να προστατεύσουν τα συμφέροντά τους, φίλοι, προμηθευτές μας πρέπει, αλλά προστατεύουν τα συμφέροντά τους. Εμείς τα δικά μας. Το ίδιο συμβαίνει και με τα υπόλοιπα δίκτυα. Το ζήτημα είναι να καταλάβουμε το να λες, ναι, πες μας τι προτείνεις να κάνουμε. Να σου πάρει ένα στο λόγο και να λέει προτείνω αυτό. Αυτό όμως που θα πεις, πρέπει να καταλάβεις ότι σε μια ένομη κοινωνία θα πρέπει να μας πεις τον τρόπο που το κάνουμε. Παρόλα όλα τα υπόλοιπα, ό,τι ξέρεις εσύ, ενώ ο καθένας που είναι στη δουλειά, το ξέρουν όλοι. Πώς το καταπολεμάμε? Και είναι το ίδιο πράγμα που συμβαίνει και σε πολλά άλλα επαγγέλματα. Ξέρεις, σωστά διαμαρτύρεται ο Ηλίας. Λέει: εγώ έχω ένα μαγαζί, πουλάω, αλλά βγαίνει ένας στο πεζοδρόμιο και πουλάει ρούχα, ενώ εγώ πληρώνω φόρους, πληρώνω εργαζόμενο. Πολύ ωραία. Συμβαίνει στην οικονομία. Όταν λοιπόν μίλησα για μια σύνομη οικονομία παντού, ισχύει για όλα τα επαγγέλματα και για μας. Άρα η πρόταση, ακόμη και γι' αυτό που είναι καλοδεχούμενη, είναι: προτείνω αυτό να γίνει σε αυτό. Πολύ καλοδεχούμενη είναι. Να κάνουμε αόριστα καταγγελίες μπορούμε όλοι μας. Όσο πονάς, εσύ πονάω κι εγώ. Είναι σαν αυτό που λέει ο άλλος: έχουμε βαριά φορολογία, το ξέρω, αυτό το πληρώνω κι εγώ. Έχουμε βαριές φορές, το πληρώνω κι εγώ. Έχουμε αθέμητο ανταγωνισμό, όλοι το πληρώνουμε. Υπάρχει κάποιος που δεν το πληρώνει, που λέει αυτό το βγάζουμε έξω? Η ουσία είναι τι κάνουμε. Σε αυτά λοιπόν τα ζητήματα έχουμε σήμερα τη δύναμη, έχουμε δημιουργήσει μια νομική υπηρεσία, έχουμε κερδίσει μάχες, πάρα πολλές μάχες, χάνουμε πάρα πολλές, αλλά αυτό είναι το μέλλον. Και αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν ξέρω να σας μιλήσω αλλιώς. Δηλαδή να έρθω εδώ και να πω πολύ ωραία θα κάνουμε αυτό. Κάναμε. Αυτή η κίνηση για τα επιμελητήρια της χώρας, γιατί γίνεται? Γιατί όταν κάνουμε τα επιμελητήρια της χώρας, αύριο, γιατί ξέρετε, δεν μπορούμε να είμαστε έναν ανταγωνισμό της τράπεζας, θα δημιουργήσουμε μια κινητοποίηση να πιέσουμε την κοινωνία και όχι τις τράπεζες ακριβώς. Δηλαδή να συμπατωθούμε. Λέμε, δεν πάω να το συνεχίσει αυτό να μου τόσει το ψωμί. Έχει άλλο τρόπο να το πολεμήσει. Αυτό είναι ο σημαντικό τρόπο. Και επειδή μιλάμε πάντα έντοιμα, από τις 25 πόλεις, αν εξαιρέσουμε 5-6 πόλεις, στις υπόλοιπες 5 άτομα πήγαν στην κινητοποίηση. Τους καλέσαμε 5 άτομα. Άρα οργανώμαστε, καταλαβαίνουμε, όσοι είμαστε παλιοί σε αυτό που λέμε στο παιχνίδι αυτό, πιστεύουμε ότι μελλοντικά θα είναι ακόμα καλύτερες συνθήκες. Αλλά θα μου άρεσε πάρα πολύ, για να φύγω πιο σοφός όλοι μας, γιατί συνάδελφοι είμαστε όλοι, για να σας πω κάτι, μετά από τις πολλές φορές το 80% γνωριζόμαστε, να μας πει μια πρόταση και λέει να, κάνε αυτό, με χαρά να το κάνουμε. Με πολύ μεγάλη χαρά. Άλλωστε, θα με επιτρέψεις μόνο μια λέξη να πω, Πρόεδρε, που τη λέω, εγώ δεν θέλω να συνεχίσω μετά από τόσα χρόνια να είμαι αυτός που λειτουργεί τέλος πάντων σε όλο αυτό το κομμάτι της έδρασης στο ασφαλιστικό κλάδο. Και σκεφτείτε ότι σκεφτήκαμε, έλα εδώ Δημήτρη να μπεις, ελάτε και εσύ εδώ να στηρίξεις το σωματείο σας, να δημιουργούμε συνέχεια. Δηλαδή σκεφτόμαστε και τη συνέχεια. Ο κλάδος πρέπει να έχει συνέχεια, δεν πρέπει να έχει παρόν και μέλλον. Δεν θα ξανάρθω δηλαδή στην Κατερίνη, όχι γιατί δεν θέλω, θα έρθω για άλλο λόγο, να ξαναμιλήσω για ασφαλιστικά.
Θα κάνουμε άλλα πράγματα. Θα έρθουμε στην Κατερίνα να μιλήσουμε στις επιχειρήσεις, στους καταναλωτές, για την ανάγκη ασφάλισης. Άλλο κομμάτι. Πρέπει να πάμε μπροστά. Και εκεί είχε να κάνει τον αγαπητό συνάδελφο, όταν του είπα, μα είναι δυνατόν να έρθει ο πρόεδρος του επιμελητηρίου και να εκφράζει την αγορά και να λέει δεν είμαι αισιόδοξο το μέλλον. Λέει, τι να θέλω να σας πω, παιδιά, πηγαίνετε όλοι, βάλτε μια πέτα στο λαιμό και πνιγείτε. Αισιόδοξο είναι το μέλλον. Θα σας το έλεγα αυτό ακόμα και αν δεν το πίστευα. Να ξέρετε. Και αν πίστευα ότι αύριο θα το έλεγα πάλι. Το μέλλον πρέπει να είναι αισιόδοξο. Η κοινωνία έχει ανάγκη αισιοδοξίας. Φαντάζεστε, αν εγώ εκφράζω την αγορά, να μπορώ να σας πω, παιδιά, τελειώσαμε. Και βεβαίως ήμουν σαφής. Δεν είναι για όλους το μέλλον καλό. Αυτούς που δεν θα πούν, δεν είπα ότι αυτοί που δεν θα καταλάβουν τους τρεις πυλώνες, δεν είναι καλό το μέλλον. Εκπαίδευση, τεχνολογία, δουλειά. Σαφέστατα. Αλλά οφείλουμε να παράγουμε αισιοδοξία και ως κλάδος στον εαυτό μας και στην κοινωνία. Δεν έχουμε άλλη επιλογή. Εγώ θα ήθελα λίγο να συμπληρώσω αυτά που λέει ο Γιάννης Χατζηδοσίου. Το γεγονός ότι πράγματι πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι. Αλλιώς, ας βάλουμε τα κλάματα όλοι και ας πάμε στα σπίτια μας. Κάτι το οποίο παλέψαμε τόσα χρόνια με δύσκολες συνθήκες, τα καταφέραμε και είμαστε εδώ σήμερα. Επιχειρηματικά, επαγγελματικά είμαστε όρθιοι. Θέλω λίγο όμως να μου επιτρέψεις, Γιάννη, για το θέμα για τις ασφάλειες όσον αφορά τις τράπεζες. Οι επιχειρηματίες έχουν όλοι δάνεια. Αν ο επιχειρηματίας δέχεται η τράπεζα να τον ασφαλίσει, αυτό είναι γιατί το θέλει και ο ίδιος. Πιέζει η τράπεζα με έξυπνο τρόπο, χωρίς να αισθανθεί ο πελάτης, ο δανειολήπτης, ότι πιέζεται, τον προτείνει. Ο δανειολήπτης, επειδή θέλει να έχει καλές σχέσεις με την τράπεζα, νομίζοντας ότι αν θα κάνει το συμβόλαιό του στην τράπεζα, είτε είναι να μην αναφέρω σε τράπεζες για λόγους διαφημιστικούς, πηγαίνει και το κάνει εκεί. Είναι λάθος. Τι θέλει η τράπεζα? Η τράπεζα θέλει να της εχωρήσεις τα δικαιώματα σε περίπτωση γίνει μια φωτιά μακριά από εδώ, για να μπορεί να πάρει και να καλύψει το δάνειό της. Και εγώ ως επιχειρηματίας και στα δυο μου τα εργοστάσια έχω ασφάλεια. Αλίμονα άμα δεν είχα. Μου λέει η τράπεζα, θέλω τα ασφάλιστρά σου. Δεν τα παίρνεις. Πάρε το συμβόλαιο, στο εχωρώ, πόσο πρέπει εσύ να έχεις. Μάλιστα σε ένα μου είχε βάλει, είναι ο λογιστής μου εδώ πέρα, μας είχε βάλει ένα ποσό αστείο. Για να το... Εμείς θα είχαμε διπλάσιο ποσό όμως. Γιατί έχουμε πρώτες ύλες, γιατί έχουμε κτηριακά κτλ. Άρα λοιπόν, εκβιάζει, σε εισαγωγικά εκβιάζει. Έτσι. Νομίζω ότι για όλα υπάρχουν λύσεις, αλλά είναι αυτό που λέμε καλύτερη ενημέρωση, καλύτερη θέση στην αγορά. Μία λέξη μόνο, Ηλία, γιατί... Σε παρακαλώ. Όχι, συμφωνώ. Μία λέξη, αν με επιτρέπετε μόνο. Καλά τα από Ηλίας, αλλά εγώ σας είπα κάτι πιο σκληρό. Όχι, δεν είναι σκληρό. Εκβιάζει τον πελάτη. Δηλαδή, ο Ηλίας δεν έχει ανάγκη να το κάνει. Πάμε και πελάτες που έχουν ανάγκη και λόγω δανείου επιταγής, μην λέτε, είπα κάτι άλλο δηλαδή. Λέω, ο ΜΑ τον εκβιάζει, γι' αυτό καταγγέλλεται. Θα προσθέσω και εγώ το παράδειγμα της συμβουλής για να εμπεδώνουμε και λίγο, μια και κυρίως ήρθαμε γι' αυτό για την Ευρωπαϊκή Οδηγία. Η τράπεζα από τις 18 Δεκεμβρίου και μετά, εάν δεν μπορεί να αποδείξει ότι εξήγησε στην υπασφάλιση που περιέγραψε ο πρόεδρος, για μια υπασφάλιση περιέγραψε, αν δεν μπορεί να εξηγήσει πώς τέριαξε την υπασφάλιση, γιατί πια μπήκαν αυτές οι απαιτήσεις, είναι νομικά εκτεθειμένη στη βλάβη του πελάτη. Ενώ πριν δεν υπήρχε η απέτηση της συμβουλής. Σε καμία σύμβαση που υπογράφεται δεν συμβαίνει αυτό το πράγμα. Απλώς να σας πω κάτι τι συμβαίνει. Η κάθε τράπεζα παράνομη είναι, 100% σας το διαβεβαιώνω. Δεν είμαι ασφαλιστής, έτσι. Αλλά θα σας πω το εξής. Καμία τράπεζα δεν μπορεί να το βάλει μέσα στη σύμβαση ή με στους όρους της δανειοδότησης να σας πει ότι θα μου δώσετε την ασφάλεια. Είναι παράνομο. Νομίζω ότι Στάφος παρεξήγησε αυτό, γι' αυτό είμαστε εδώ. Λέει να ασφαλιστεί, όρο να το ασφαλίσει, δεν μπορεί να το βάλει. Πώς το λέει. Να σας πω τι συμβαίνει. Επειδή κάποιος συνάδελφος, είτε γιατί κάποιο συγγενικό του πρόσωπο, είτε πρώτου ή δευτέρου βαθμού, έχει ένα ασφαλιστικό γραφείο, θέλει λοιπόν, ορίστε, αυτό λέω τώρα, τίποτα δεν μπορεί να σας υποχρεώσει η τράπεζα. Σας το λέω με πλήρη την ευθύνη και με όλη τη σοβαρότητα, δεν μπορεί να σας υποχρεώσει. Θα σας υποχρεώσει να σας πάρει τα δικαιώματα, τα οποία σε περίπτωση γίνει κάποια φωτιά, να μπορεί η τράπεζα να πάρει το δάνειό της. Κάποια άλλη ερώτηση? Επίσης, γι' αυτό να θυμίσω, απλά για τη διευκρίνηση, γιατί ένα λεπτό είναι, ότι μια από τις πρώτες μάχες ήταν ακόμα Γενικός Γραμματέας ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου της Αθήνας και εμείς στο Σωματεία. Ήταν να
πείσουμε τη ΔΕΙΑ και βγήκε, το έκανε ο Ζάρκος, ήταν πριν αναλάβει Ζελινοτάκη. Υπάρχει μια εγκύκλωση που φαντάζομαι όλοι την έχετε να τη δίνετε στους πελάτες σας, προς όλα τραπεζικά δίκτυα από την Τράπεζα της Ελλάδος, το 12, μπράβο, που εξηγεί ότι δεν έχουν κανένα δικαίωμα να πούν πού θα ασφαλιστεί ο πελάτης, παρά μόνο αν θα ασφαλιστεί. Και αυτό ήταν πάλι από τις μάχες που είχαμε κερδίσει τις πρώτες του 12. Του 15 κάναμε πορεία κάτω από την Τράπεζα της Ελλάδος, έχουμε κάνει. Λόγω ηλικίας μας, πάντως θέλω να τονίσω το εξής. Θέλω να σας συγχαρώ όλους, γιατί είναι από τις ημερίδες που υπήρχαν κάποια άτομα μετρημένα που αποχώρησαν. Που σημαίνει ότι ενδιαφέρεστε πολύ για τον κλάδο σας, για αυτό που κάνετε, για με αυτό που συντηρείτε τις οικογένειές σας και κάποιοι πιθανόν να σπουδάζετε και τα παιδιά σας. Λοιπόν, εγώ δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια... Α, θέλεις κάποια ερώτηση για το Μητρό. Ας πούμε και τα επιμελητηριακά μας τώρα, έτσι. Προφανώς, αν κάποιος την πιστοποίηση γνώσεων που έχει δώσει, είτε την έχει πάρει από την Τράπεζα της Ελλάδος, είτε του έχει αναγνωριστεί από τον νόμο λόγω κεκτημένου που λέμε, ήταν παλιός ασφαλιστής. Και αυτή η πιστοποίηση γνώσεων, μια είναι σε ατομική επιχείρηση, μετά μπορεί να είναι σε ένα άλλο νομικό πρόσωπο, μετά ξανά σε ατομική επιχείρηση. Αρκεί να είναι σε συνέχεια, δεν χάνεται ποτέ το δικαίωμά του να κάνει τη διαμεσολάβηση και δεν χρειάζεται να διατηρεί δύο, δηλαδή και ατομική επιχείρηση και νομική επιχείρηση, παράλληλα, αν δεν το θέλει ο ίδιος. Μπορεί να το θέλει για άλλους λόγους. Ξέρω συναδέλφους, δεν λέω κάτι παράνομο αυτό που θα πω, είναι απλά πρακτικό που λένε ας βάλω 20.000 εισόδημα στη μία για να έχω χαμηλή φορολογία και ένα άλλο ποσό στην άλλη. Άλλο αν το κάνεις γιατί εσύ θες για άλλους λόγους τρόπου φορολόγησης. Δεν έχεις κανένα λόγο να έχεις, δεν χάνεις κανένα δικαίωμα να έχεις παράλληλα δύο άδειες. Έχει και μια άλλη ερμηνεία. Καταρχήν να σας πω ότι δεν απαντήσουμε, ξαναθυμίζω, στο site insurance.ea κάνετε την ερώτηση και θα απαντήσουμε στο email που θα στείλετε. insurance.papakea.gr. Έχει μια και πρέπει να τα ακούσει, γιατί έχουμε εδώ την υπεύθυνη Μητρώου. Μια παρερμηνία. Αν έχει άδεια, νομίζω απάντησε σαφέστατο Δημήτρη, έχει πιστοποίηση. Άμα θέλω, σταματάω και σήμερα να δουλεύω και μετά 5 χρόνια ξαναρχίζω. Έχει πιστοποίηση. Το θέμα υπάρχει ότι υπάρχει και ένα κομμάτι παλιών, σαν και εμένα και τον Βασιλιάδη που είμαστε παλιοί, που μεγάλοι, που την πρώτη άδεια να έχει πιστοποίηση δεν την πήρε με πιστοποίηση. Δηλαδή υπάρχουν αυτοί οι οποίοι απλά, όπως φαίνεται η δεκαετία, λέγανε γεια σας, θέλω μια άδεια ασφαλιστή. Εκεί υπάρχει μια ερμηνεία του νόμου που. Λέω ευχάριστα παρακαλώ, το δικό μου επιμελητήριο δέχεται ότι επειδή άλλαξε τον τύπο της εταιρείας στο πατομική σε μια εταιρική, του δίνουμε συνέχεια και πάμε με επιμελητήρια που λένε όχι, από τη στιγμή που διέκοψες πρέπει να πιστοποιηθείς. Είναι ερμηνεία. Λέμε ότι πάντα πρέπει να δίνουμε την καλύτερη δυνατή ερμηνεία. Όμως νομικό κενό υπάρχει. Δεν θα πω ότι δεν υπάρχει. Αλλά παίρνουμε τη θετική ερμηνεία εδώ. Να το ξαναπώ, το καταλάβετε. Όχι για αυτό που πιστοποιήθηκε. Αυτό δεν το συζητάμε ποτέ. Ισχύει για σε όλη του τη ζωή. Αυτό που δεν έχει πιστοποιηθεί ποτέ και αλλάξει. Από την ατομική επιχείρηση είτε σε μια εταιρική μορφή ή οτιδήποτε άλλο. Το λέω γιατί πραγματικά αυτό σηκώνει η ερμηνεία. Είτε διακόψει. Αυτό που έχει παλιά άδεια δεν θα μπορέσει να ξαναγραφεί. Ο πιστοποιημένος μπορεί να κάνει, συγγνώμη, ό,τι θέλει. Ο μη πιστοποιημένος, αν διακόψει τελείως, τελείωσε. Μετά θα δώσει πιστοποίηση. Να πιστοποιηθεί από την αρχή. Να μην έχει κενό. Που να πιστοποιήσει θα κάνει πάντα. Εφόρου ζωής. Είμαστε καταδικασμένοι. Θα την κάνεις όταν χρειάζεται. Ξεκινάς. Ξεκινάω σήμερα. Άρα ξεκινάς με τις πρώτες 15 ώρες. Εδώ να σου πω και κάτι που νομίζω ότι είναι χρήσιμο. Υπάρχουν πάρα πολλοί σε όλη την Ελλάδα που δεν έχουν κάνει τις 75 ώρες. Μην το αφήσετε 31 δεκάτου, γιατί άντε να πάρουμε τον Ηλία και να του πούμε τι να του πούμε τότε, κύριε Πρόεδρε. Αυτό δεν είναι νόμος που θα κρατήσει την άδεια. Και εφόσον υπάρχει το Ηλένη, κάντε το γρήγορα. Σε εξυπηρετούμε και εμείς βοηθάμε εδώ μέσω των σωματείων σας να κάνετε την επαναπιστοποίηση. Κάντε τη όμως, γιατί επαναλαμβάνω, 31 δεκάτου νομίζω δεν θα μπορεί κάποιος να υποστηρίξει ότι επειδή εσύ δεν θες να κάνεις επαναπιστοποίηση με όλους τους τρόπους, θα συνεχίσει να έχει την άδειά σου. Δεν θα είναι εύκολο να σωθεί. Έχει κόστος. Όχι. Μηδέν. Και δεν είχε πάρει πιστοποίηση ποτέ. Θα δώσει για να κάνει πιστοποίηση κανονικά από την αρχή. Να ήμουν σαφής. Είπα μόνο στο σκαλοπάτι είναι μια παρατυπία. Το άλλο είναι παρανομία. Σταμάτησε τέλος, θα πιστοποιηθεί. Άλλη ερώτηση. Αρχές του 20 θα ζητήσουμε τις 75 ώρες από τους ασφαλιστές. Άμα θες συζητάς και από τώρα. Όχι, εντάξει, θα το πάμε κανονικά, βάση του νόμου. Ας το τώρα από τώρα. Έχουμε όμως, υπάρχουν και άτομα τα οποία είναι καινούργιοι ασφαλιστές. Είναι δύο χρόνια. Εξήγησε αυτό. Αν είναι δύο χρόνια, έχει 30 ώρες, δεν έχει 75. Ναι, να δεν θα ζητήσουμε. Μία λέξη κλειδί. Ναι. 15 ώρες το χρόνο είναι. Αν κάποιος είναι 75. Αν ακουστεί
Αυτό ήθελα να ακουστεί για να γίνει κατανοητό και από τους υπόλοιπους, γιατί είναι κάποια. Το 75 ώρες ισχύει αυτό που έχει μια συνέχεια από το παρελθόν. Αν αύριο ξεκινήσει να του δει 75 ώρες, δεν είναι δυνατόν. Θα του δει 15 ώρες. Γιατί χρονιά που πάει. 15 ώρες το χρόνο κρατήστε, γιατί από του χρόνου δεν θα είναι πενταετία, θα είναι ένα χρόνο. Άρα θα θες 15 ώρες το χρόνο. Μόνο την πρώτη φορά είναι πενταετία. Ναι. Για να πούμε ομαλά. Γι' αυτό και εξετάσεις, όπως ξέρετε, όλοι είναι πολύ δύσκολες. Έτσι δεν είναι, δυσκολευτήκατε. Ναι. Το ξέρω, ναι. Αλλά του χρόνου δεν θα είναι τόσο απλές. Διαβάζετε κανένα εξάμεινο, φαντάζομαι. Το ξέρεις κι εσύ. Προσέξτε. Αυτός που δεν έχει πρόβλημα, το λέω με όσο μπορώ καλύτερο τρόπο, γιατί είναι και δημόσιο το κοινό, μπορεί να πάει. Εμείς λέμε λοιπόν, επειδή αν αυτό συμβεί, αυτό σημαίνει προστατεύουμε και τον αδύνατο, λέμε, πήγαμε στον Πιτσιλή, στον Γενικό Γραμματέα της ΕΔΕ, και του λέμε να σου πω, μην βάλεις τώρα άλλο τον κόσμο κάπου 6-7.000 να το κάνουν. Άλλαξε τους κωδικούς, δηλαδή του ασφαλιστή σε πράκτορα, τον ΚΑΔ, χωρίς να έρθει. Νομίζω ότι καταλάβατε όλοι. Μην μου ζητήσει να σου εξηγήσω ότι αν όλοι πάνε με τον τυπικό τρόπο, και το θέμα που λέω Πιτσιλή είναι, θέλω να υπάρχει συνέχεια. Δηλαδή ότι επέγγεινε από ασφαλιστή πράκτορα δεν σημαίνει ότι έκλεισε τα δραστηριότητα, συνεχίζεται. Και αυτό μπορεί να θέλει νομοθετική ρύθμιση. Αν πηγαίναμε λοιπόν, αγαπητέ συνάδελφε, και συμφωνούσαμε με τα επιμελητήρια και λέγαμε κάνε αυτό, να σου το πω όσο πιο γλυκά μπορώ. Το 40% αύριο θα ήταν άνεργο. Να το εξηγήσουμε μετά. Λίγο λέω. Δηλαδή έχει τα προβλήματα για να μην γίνει και παρεξήγηση όλων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των ελευθέρων επαγγελματιών. Πιο σαφέστατα δεν μπορώ να το πω. Άρα πιστεύουμε και αγωνιζόμαστε και θα αγωνιστούμε να μην συμβεί αυτό. Είναι σαν την υπόθεση, αν θυμάστε, τότε με τη φορολογική δήλωση. Να θυμίσω γιατί έγινε παρεξήγηση. Και λέμε, είπαμε εμείς, και εγώ ότι δεν θα δεχτώ, ακόμη και με παρέτηση, δεν θα ζητήσω φορολογική δήλωση των ασφαλιστών. Δεν σημαίνει ότι διαφωνώ γιατί παρεξηγήθηκε, αλλά αν τη ζητήσει, ζήτατε από όλα τα επαγγέλματα και ζήτατε από εμάς. Μην τη ζητά μόνο από εμάς. Γιατί θα ήταν ένα μέτρο το οποίο ήταν πολύ σκληρό για εμάς. Το ίδιο είναι τώρα και η αλλαγή του ΚΑΔ, να καταλάβει. Δηλαδή, αν κάνει αλλαγή ΚΑΔ, μπορεί όλα να είναι εντάξει. Αλλά στο σύνολο του κλάδου, γιατί είπε, θα έχει ένα τεράστιο κομμάτι που δεν μπορώ να το υπολογίσω πάντω. Τουλάχιστον 40% θα έχει τεράστιο πρόβλημα συνέχεια των εργασιών. Νομίζω ότι είναι απόλυτα σαφές αυτό που λέω. Άκουσε με. Συμφωνώ, συμφωνώ σε όλη την τοποθέτησή σου. Απλά να σου πω, για να μην λέμε και πράγματα. Η τράπεζα δεν κυνηγάει την ασφάλιση του κατοικία. Δεν είναι δυνατόν. Κυνηγάει την κάλυψη του δανείου τη. Το είπε και πολύ ωραία ο πρόεδρος. Αφού έχει δάνειο, σου λέει θα πάρει. Δεν κάνει και κανέναν αγώνα σε αυτό. Και καμιά φορά τα υπασφαλίζει κιόλα. Δεν κάνει. Όλο λοιπόν, το υπόλοιπο κομμάτι θα σου απαντήσω. Δεν συμφωνώ απόλυτα πάντως ότι πρέπει. Καταρχήν, έτσι, να δώσουμε μια εικόνα για το ευρωπαϊκό πλαίσιο. Στο ευρωπαϊκό πλαίσιο υπάρχουν χώρες που μπορεί να δει διαφόρων ειδών ασφαλίσεις υποχρεωτικές. Α πω ένα παράδειγμα ότι στην, ασφάλιση, στην Κύπρο, αν δεν κάνω λάθος, είναι υποχρεωτική ασφάλιση εστικής ευθύνης εργοδότη. Θέλω να σου πω ότι κάθε χώρα, ανάλογα με την κουλτούρα, τη φιλοσοφία και τα πράγματα που εντοπίζει η πολιτική της ηγεσία, μπορεί να έχει θεσπίσει κάποιον ειδών υποχρέωση ιδιωτικής ασφάλισης. Εμείς εδώ στην Ελλάδα, θα πω και ας πάρουμε και αυτή τη δόξα από την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών, που το λέει τελευταία πολύ, νωρίτερα και από την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών, είχαμε μιλήσει και μάλιστα σε μια μεγάλη εκδήλωση που είχαμε κάνει στον Πειραιά, ιδιωτική ασφάλιση ταμπού ή δικαίωματα, ας πούμε, για το πώς πρέπει να, το κράτος να βοηθήσει να ασφαλιστούν οι κατοικίες τους από φυσικές καταστροφές ή από σεισμό. Άρα λοιπόν, προφανώς το πιστεύουμε, κάνει κίνηση και τα επιμελητήρια διαχρονικά. Ο πρόεδρος μας το βάζει σχεδόν σε κάθε του ομιλία που εκπροσωπεί το επιμελητήριο στην ασφάλιση. Πια και η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών το λέει. Βεβαίως λέμε ότι αν γίνει κάτι τέτοιο, θα πρέπει να είναι οπωσδήποτε, για να πάω παραπάνω, τη διεκδίκηση με τη διαμεσολάβηση ενεργή σε αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή να μην γίνει κάποια θέσπιση υποχρεωτική ασφάλιση χωρίς να περνάει από τη διαμεσολάβηση. Το πόσο εύκολο ή όχι να γίνει, αντιλαμβάνεστε ότι έχει να κάνει και με πολιτική βούληση. Έτσι, άρα δεν μπορούμε να το λέξουμε. Άρα προφανώς γίνονται όλα αυτά που λέτε. Άφησε να απάντησε το ερώτημα που νομίζω είναι ασφαλιστικό. Η τιμή της ασφάλισης. Νομίζω είναι αυτονόητο. Αν έχει ασφαλισμένο το 15% των σπιτιών, ο σεισμός κάνει 150 ευρώ. Αν το 100% ο σεισμός κάνει 40 ευρώ. Είναι ασφαλέστατο το επιχείρημα ότι με την υπερχρεωτική κάλυψη μειώνεται το κόστος. Αυτό που συμβαίνει ο Δημήτρης, το οποίο παντού ενέχει ο κίνδυνος, και γι' αυτό πήρα να μιλήσω ότι. Αυτή η δουλειά εμείς θέλουμε να περάσει μέσα από τη διαμεσολάβηση, αλλά έχει τον κίνδυνο να γίνει υπό την κρατική εποπτεία ή με μια σύμπλευση του κράτους με ένα μηχανισμό ασφαλιστικών εταιριών. Το ίδιο κίνδυνο τον έχουμε παντού. Μπορεί να τον έχουμε αύριο και σε άλλα θέματα. Πρακτικά όμως, πρώτη φορά στη χώρα μας, εμείς βγήκαμε, τα σωματεία και τα επιμελητήρια, και είπαμε: δεν μπορεί σε όλη την Ευρώπη αυτή να είναι υποχρεωτική, η ασφάλεια φυσικό και στην Ελλάδα να μην είναι, όταν δεν είσαι και σε μια εποχή που δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε ένα τέτοιο φαινόμενο.